Πάμε να μιλήσουμε για πλαστικά πλαίσια και να απαντήσουμε σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για πλαίσια. Το βίντεο μας το σημερινό γίνεται με αφορμή τα μηνύματα του Γιώργου και του Χρήστου για το αν τα πλαστικά πλαίσια αξίζουν, τι πλεονεκτήματα έχουμε από αυτά, αν χρειάζεται να τα καιρώσουμε για να τα χτίσουν. Αν και έχω μιλήσει και άλλες φορές σε αυτά τα βίντεο και συνδυάμεσα σε άλλα βίντεο και έχω λύσει αυτές τις απορίες, παρόλα αυτά θα τα πούμε σε αυτό το βίντεο για να είναι στοχευμένα και ενωμένα για να μπορεί να τα βρει ο καθένας. Λοιπόν, τα πλαστικά πλαίσια, ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Ένα πλαίσιο σαν αυτό, τι χρειάζεται να κάνει ο μελισσοκόμος όταν το αγοράσει για να το βάλει μέσα στο μελίσι του και μετά το μελίσι του να κάνει αυτό το πράγμα που βλέπετε? Τίποτα. Το αγοράζει απλά, το κουμπώνει μέσα, συνήθως πολλούνται καιρωμένα. Εγώ τα αγοράζω ακέρωτα για να μειωθεί η τιμή τους, γιατί όταν τα παίρνεις ακέρωτα είναι λίγο πιο οικονομικά. Φέτος ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά και μας τα χτίσανε όλα τα πλαίσια. Μας χτίσανε αρκετά πλαίσια τέτοια πλαστικά. Το πλεονέκτημα τους δηλαδή είναι αυτό. Δεν χρειαζόμαστε κέρωμα, δηλαδή δεν χρειαζόμαστε κερί εξτρά. Δεν χρειαζόμαστε σειρμάτωμα, δεν χρειαζόμαστε καψούλια που μπαίνουν στα ξύλινα πλαίσια. Αλλά σίγουρα είναι πλέον κόστος, γιατί πρέπει να αγοραστεί αυτό εδώ, ενώ το ξύλινο συνήθως είναι μαζί. Είναι μαζί με την κυψέλη, οπότε μας γίνει δωρεάν. Αν πεις στο τέλος, πάνω κάτω ισοβαθμίζουν, δηλαδή όταν μπαίνει στη διαδικασία να αγοράσει σύρμα, καψούλια, να βάλει εργατικά, να τα τοποθετεί δηλαδή, να τα τεντώσει και να καιρώσει και να αγοράσει τα κεριά μία-μία-μία ή άλλη. Τώρα, όσο άσχετο και να είσαι αυτό εδώ, αν θες να το καιρώσει μόνο σου, θα κάνουμε και ένα βίντεο κάποια στιγμή. Λιώνει κεράκι, ακόμα και αν δεν είναι τελείω καθαρό, φρούτσι-φρούτσι-φρούτσι μια βουρτσούλα και λίγο να πιάσει κεράκι πάνω και το πιάνουν. Αν είναι καλή η χρονιά όπω η φετινή με πολλή ανθοφορία, το πιάνουν ούτω ή άλλω. Οπότε δεν χρειάζεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία να καιρώσει. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε δικό σα κερί, που σχεδόν όλοι οι μελισσοκόμοι έχουμε δικό μα κερί, καλά να το καιρώσει για να βοηθήσει τι μέλισσε και να το κάνουν ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Ένα βασικό του μειονέκτημα είναι ότι οι μέλισσες συνήθως αρνούνται επισηματικά να το γεννήσουν. Όταν υπάρχει δίπλα ξύλινο με κέρινο, με κυρητροφορία κέρινο και όχι πλαστικό, προτιμά να πάνε εκεί. Γιατί δεν το γνωρίζω, μάλλον οι μέλισσες το προτιμούν. Είναι φυσιολογικό, είναι πιο φυσικό υλικό προς αυτές. Τώρα τα ξύλινα έχουν και ένα άλλο μειονέκτημα. Αυτό είναι μια compact κατασκευή, ή θα σπάσει και θα πεταχτεί, και όταν σπάζει δεν επιδιορθώνεται. Το ξύλινο όμως επειδή έχει τα καρφάκια του. Σχεδόν αρκετές φορές, δηλαδή, σχεδόν πάντα κάπου θα στοχίσει. Δηλαδή, θα φύγει λίγο κομματάκι από εδώ, θα ξεκαρφωθεί ένα καρφάκι, κάτι της. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία επισκευή. Αλλά επισκευάζεται όμως. Είναι αυτό το πλεονέκτημά του. Τώρα, τι θα πρότεινα εγώ σε ένα νέο μελισσοκόμο? Σε ένα νέο μελισσοκόμο ο οποίος αγοράζει κυψέλες, θα του πρότεινα να πάρει ξύλινες, με ξύλινα πλαίσια. Και επειδή όλοι ξεκινάμε ερασιτεχνικά, τουλάχιστον έτσι ξεκίνησα εγώ και έτσι παραμένω ερασιτέχνης. Αν έχει χρόνο να κάθεται να τα φτιάχνει. Αν για κάποιο λόγο ζορίζεται, δεν έχει χρόνο ή θέλει να πειραματιστεί, ας αγοράσει ένα πλαστικό πλαίσιο να το δοκιμάσει. Θα ζοριστεί, το λέω εκ των προτέρων. Εγώ θα προτιμούσα τέτοια πλαίσια να τα βάζω στην άκρη, έτσι ώστε να αποτελεί μόνωση από τη ζέστη και το κρύο, ανάλογα αν είμαστε καλοκαίρι, αν είμαστε χειμώνα. Και αν το χτίσουν, μετά σιγά σιγά να το πηγαίνω προς τα μέσα. Μέχρι εκεί όμως, όχι κάτι παραπάνω. Θα προτιμούσα η γονοφολιά να είναι με ξύλινα πλαίσια. Ο λόγος που αγοράζω τέτοια πλαίσια είναι γιατί απλά βαριέμαι, δεν έχω χρόνο. Ωραίο το μελάκι παρεπιπτόντως. Από εδώ έσταζε λίγο πίσω, γι' αυτό το έκανα. Βαριέμαι αφάνταστα πολύ να καιρώνω. Και επειδή δεν έχω χρόνο τώρα, ήδη έχω ένα παιδάκι μικρό, 1,5 χρονών, και περιμένω τη γυναίκα μου να γεννήσει το δεύτερο. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε σε μια φάση λίγο τρέξε, θα προλάβεις, να μην προλάβεις. Η γυναίκα μου, πού πας, πάλι θα πας στις μέλισσες. Οπότε παίρνω πλαστικά πλαίσια, τα κοπανάω μέσα full, αβέρτα κουβέρτα. Ό,τι χτίσουν, χτίσανε. Του χρόνου πιστεύω θα χρησιμοποιήσω ακόμα περισσότερα τέτοια, γιατί με δύο μωρά στο σπίτι θα γίνεται πιο μεγάλος πανικός και δεν θα έχω ακόμα λιγότερο χρόνο. Λίγο να πάμε στις κουτούλες μας, λίγο να πάμε στο μπαξέ, λίγο το ένα λίγο το άλλο. Δύο φορές τη βδομάδα έρχομαι στο χωριό, τι να πρώτο προλάβω. Γιατί και εγώ μένω στην πόλη, δεν μην φανταστείτε τι μένω μόνιμα στο χωριό. Τα πεθερικά μου είναι μόνιμα εδώ πέρα, οπότε ερχόμαστε, τους βλέπουμε, κάνουμε και τις δουλειές που να κάνουμε και γίνονται όλα αυτά που είναι να γίνουν. Τώρα. Νομίζω ότι έχω απαντήσει. Αν κάποιος θέλει να το καιρώσει, καλά να το καιρώσει. Στη μία ερώτηση που με ρώτησαν, αν πρέπει να το καιρώσουμε για να χτιστεί. Ότι είναι πιο δύσκολο να χτιστεί από τα ξύλινα που έχουν φύλλο και ρήθρας, είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο και να γεννηθεί. Άμα είναι χτισμένο όμως, μαζεύει πολύ εύκολα μέλι. Πώς το καταφέρνω αυτό, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Έτσι δουλεύει και τα έχω χρησιμοποιήσει αρκετά χρόνια.
Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι Αμερικάνοι τείνουν κατά 90% να χρησιμοποιούν τέτοια πλαίσια, πλαστικά. Τέτοια πλαίσια, είτε με πλαστικό κυριοθροφορέα είτε τέτοιου τύπου. Τώρα εντάξει, σίγουρα δεν είναι τη ίδια εταιρεία. Εμείς παίρνουμε από την ΑΝΕΛ που είναι ελληνική εταιρεία. Αυτοί θα έχουν κάποια αντίστοιχη εκεί πέρα στην περιοχή του, στην Ήπειρό του. Ή δεν μου φαίνεται και περίεργο να έχουν τον ίδιο προμηθευτή. Τέλος πάντων, δεν μας αφορά αυτό. Οι Αμερικάνοι είναι πρωτοπόροι συνήθως. Βιομηχανοποιούν την παραγωγή, είτε πρόκειται για μελίσια, είτε πρόκειται για αγροτικές καλλιέργειες. Και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούμε και συνήθως ακολουθούμε τα δυτικά πρότυπα. Οπότε νομίζω ότι μάλλον η μελισσοκομεία κάποια στιγμή θα έρθει προς τα εδώ. Δηλαδή, βλέπουμε τις πλαστικές κυψέλες να μονοπολούν. Όχι, δεν σαπίζουν, όχι, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Κάποια στιγμή θα μπούμε και στα πλαστικά πλαίσια. Ακόμα δεν έχουμε μπει, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά η εποχή τίνει προς τα εκεί. Αν ήταν λίγο πιο φιλικά προς τις μέλισσες, δηλαδή αν τα πιάναν λίγο πιο εύκολα, νομίζω κατά αποκλειστικότητα θα ήμασταν στα πλαστικά πλαίσια. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Στην ερώτηση αν τα προτιμάω ή όχι, σας είπα είμαι 50-50. Εγώ θα συνεχίζω να αγοράζω απ' όλα και αυτά. Αυτό είναι το σημερινό μας βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάντε εγγραφή και τα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας!